Στη δημοσιογραφία, ξέρεις, πρέπει να κάνει ναρκωτικά, ενώ δηλαδή για να φεύγεις, ή πρέπει να είσαι αλκοολικός ή να καπνίζεις. Εγώ κάνω πράγματα με τα χέρια μου και έτσι αποσπάμε από τα μεγάλα, δημιουργώ κάτι μικρό και αυτό με κάνει να συνεχίζω. Η τηλεόραση δεν είναι η εγκυκλοπαίδια δομή, έτσι, ούτε είναι πολιτικό αμφιθέατρο. Η τηλεόραση πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να έχει χαβαλέ, πρέπει να έχει κουτσομπολιό, πρέπει να έχει γέλιο, πρέπει να έχει σάτιρα, πρέπει να έχει ενημέρωση. Το μόνο που δεν πρέπει είναι δεν πρέπει να έχει ρώσικη σαλάτα. Δηλαδή τι εννοώ, ότι δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε όλα αυτά. Αυτό που με κάνει εμένα να δυσανασχετώ είναι αν μια πολιτική εκπομπή βασίζεται στο κουτσομπολιό. Καταλαβες. Ή αν μια εκπομπή μαγειρικής κάνει σχόλια για την πορεία της χώρας. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει γενικώς, ή με την παλιά εκείνη διαφήμιση που λέει ο καθής το είδος του, υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι, υπάρχουν και κακοί δημοσιογράφοι. Δεν εννοώ με την έννοια της δουλειάς τους, που αυτή την κρίνει ο κόσμος, εννοώ και σαν προσωπικότητες. Έχω βρει πολύ καλούς ανθρώπους στα πορνεία και έχω βρει πόρνες στα υπουργεία. Δεν είναι στεγανά τα πράγματα. Η τηλεόραση πρέπει να έχει ένα τέλος. Μπορεί να είναι τον Ιούνιο φέτος, μπορεί να είναι τον Ιούνιο φέτος, του χρόνου δεν ξέρω, αλλά πάντως δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά της η τηλεοπτική μου παρουσία. Δεν. Γιατί δεν σου είχα πει, αρχίζοντας αυτή την κουβέντα, ότι βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή δεν θέλω να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Όταν κάποια στιγμή αισθανθώ ότι τα έχω πει σχεδόν όλα σαν πρωταγωνιστές, θα φύγω από τους πρωταγωνιστές. Και πιθανόν να κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Από τους πρωταγωνιστές και από την τηλεόραση. Όχι, μπορεί να φύγω από την τηλεόραση. Δεν είναι η ζωή μου όλη.